Υπάρχουν κάποιοι, ξέρετε, που ρίχνουν φόλες σε σπάνια είδη πτηνών. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Στον αντίποδα υπάρχουν και πολλοί συνάνθρωποι μας, οι οποίοι με κίνδυνο την ίδια τους στη ζωή δίνουν κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών το φιλί της ζωής σε τραυματισμένα ζώα, σε τραυματισμένα πτηνά. Ένα θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα και το οποίο έχει πολλές και κοινωνικές προεκτάσεις. Προκύπτουν πάρα πολλά μηνύματα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε? Βέβαια, θα αναφερθούμε σε έναν τραυματισμένο γήπα που είχε εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Εργάνου, στην περιοχή της Βιάνου. Δημήτρη, είναι το σχετικό βίντεο. Το σχετικό βίντεο, να μπαίνουμε στο κλίμα της ζωντανής σύνδεσης. Και εκεί κάποια εκπαιδευμένα άτομα στην κατάβαση φαραγγιών του Ορειβατικού Συλλόγου Ηρακλείου τον διέσωσαν. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα και ο καθένας θα βγάλει τα προσωπικά του συμπεράσματα. Πάμε στον κύριο Μάνο Πετράκη, είναι εκπαιδευτής κατάβασης φαραγγιών. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας στην αρχή της εβδομάδας με τη δική σας δράση και πρωτοβουλία, με την ξεχωριστή αυτή κίνηση να διασώσετε έναν τραυματισμένο γήπα. Πολύ ωραία. Για πείτε μας λίγο, πώς βρεθήκατε στο σημείο, ποια είναι η κατάσταση του πτηνού? Ωραία. Λοιπόν, εμείς επισκεφτήκαμε το φαράγγι της Εργάνου την περασμένη Τρίτη, βασικά αυτή την Τρίτη που μας πέρασε, και είδαμε το πτηνό, ήταν από την Τρίτη εκεί. Δεν ήμασταν σίγουροι ότι μπορούσε να φύγει από το σημείο. Ναι. Οπότε κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης κατάβασής μας με τον Ορειβατικό Σύλλογο Ηρακλείου, το Σάββατο το πουλί ήταν ακόμα εκεί. Εμείς είχαμε συνεννοηθεί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και μας είχαν δώσει κάποιες οδηγίες πώς να πιάσουμε το πτηνό. Ναι. Και στη συνέχεια το εγκλωβίσαμε, ας πούμε, το πιάσαμε, του δώσαμε νερό και στη συνέχεια το μεταφέραμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όπου θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Ήταν εξουθενωμένο. Ακριβώς. Και ελαφρά τραυματισμένο, όχι από ανθρώπινο παράγοντα. Όχι, 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 όχι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Ξέρετε, βεβαίως, πολλά τα περιστατικά που χειριζόμαστε κατά κάποιο τρόπο και μεταφέρουμε και επικοινωνούμε και με τους αρμόδιους και εμείς δημοσιογράφοι με πρωταγωνιστές, πτηνά τα οποία είναι τραυματισμένα επειδή κάποιος έστρεψε το όπλο πάνω τους. Όχι, όχι, δεν μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση. Πιθανόν το πουλί έτσι απλώς να αποπροσανατολίστηκε ή να κατέβηκε για φαγητό και μετά να μην μπορούσε να φύγει από το φαράγγι, διότι τα πουλιά αυτά έχουν μεγάλο άνοιγμα φτερών και το φαράγγι είναι πολύ στενό, οπότε δεν μπορούσε να απογειωθεί από το σημείο που ήταν. Οπότε μόνο με την παρέμβασή μας, ας πούμε, θα μπορούσε να διασωθεί από το σημείο. Είναι πολύ συγκινητικές εικόνες, πριν από λίγα δευτερόλεπτα το χαρακτηριστικό πλάνο, κύριε Πετράκη, που χαϊδεύουν εκεί το πτηνό. Βεβαίως. Όλοι όσοι βρεθήκατε βέβαια στο σημείο και πίσω κρύβεται και ο ανθρώπινος παράγοντας. Αυτή η ευαισθησία που πρέπει όλοι να προτάξουμε. Ακριβώς, και εμείς είμαστε σε αυτό το μήκος κύματος. Ναι. Είμαστε ευαίσθητοι άνθρωποι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όταν μπορούμε και εφόσον μπορούμε. Και να μην ξεχνάμε ότι και εμείς είμαστε κομμάτι της φύσης, έτσι δεν είμαστε έξω από αυτή. Και όταν μπορούμε βοηθάμε, αυτό. Μάλιστα ήταν τόσο καλό το κλίμα με της ομάδος που ονομάσαμε και το πουλί Παναή, ας πούμε. Που α, του δώσαμε και όνομα. Του δώσαμε και όνομα και μάλιστα από ό,τι πληροφορηθήκαμε και από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, πάει πολύ καλύτερα, έφαγε το κοτοπουλάκι του σήμερα. Είναι σπάνιο είδος? Δεν είναι ένα σπάνιο είδος, όχι. Είναι κοινό, έτσι, το κοινό όρνεο που λέμε, ή καναβός εδώ στην Κρήτη. Ναι. Έχουμε πάρα πολλά, έτσι κυριαρχούν στους εφαίρες του νησιού μας. Ναι. Το οποίο είναι και ένα πουλί σύμβολο του νησιού, έτσι. Έχετε ενημέρωση πότε θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον, μετά από πόσο διάστημα? Σε πρώτη φάση μάθαμε ότι πηγαίνει καλά. Τώρα, αν είναι σταθερή η κατάστασή του, φαντάζομαι ότι θα το αφήσουν, ας πούμε. Διαφορετικά θα μεταφερθεί στην Αθήνα για περαιτέρω εξετάσεις. Μάλιστα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, κύριε Πετράκη. Να είστε καλά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω πολύ.